ορίζατε. Λοτάρχης Φωκίος Μαϊράγκας, είμαι ο κυβερνήτης του Υποβρυχίου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Κύριε κυβερνήτη, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ο Βλέπης Νικόλας Βαλατσούρας, ο ύπαρχος του Υποβρυχίου. Καλημέρα σας. Πολλά. Εδώ πέρα είμαστε λοιπόν. 14 πολεμικών αστικού, το τελευταίο από τα τρία που πιαστήκαμε στα πηγές Καραμαντά. Το παραλάβαμε το 14 Απριλίου του 2014 ουσιαστικά ήταν με την ψήφιση του νόμου και το καλοκαίρι του 2016 παραλάβαμε το Υποβρυχίο. Είμαι κυβερνήτης του από τον Οκτώβριο του 2016. Από τότε, μάλιστα. 4 χρόνια. Μάλιστα. Ένα υπερσύγχρονο Υποβρυχίο. Τώρα βρισκόμαστε στο εξωτερικό του κατάστρωμα, το οποίο είναι φτιαγμένο από ανθρακονήματα και ιαλονήματα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το οποίο μας κρατάει από την πίεση της θάλασσας, είναι ουσιαστικά ένα υδραυδυναμικό κάλυμα. Καλύπτει απλά μηχανισμούς οι οποίοι βρίσκονται εδώ και δεν θέλουμε να είναι εκτεθειμένοι ώστε να μην δημιουργούν στροβιλισμούς. Mm-hmm. Ο χώρος στη συνέχεια που θα κατεβούμε από την κάθοδο του Υποβρυχίου, την προορία κάθοδο, και θα βρεθούμε ουσιαστικά μέσα στο βαρέλι, στο ανθεκτικό σκάφος, στο σκάφος πίεσης, αυτό που μας κρατάει από την πίεση. Πάρα πολλά τμήματα του σκάφους έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα, όπως το ατσάλι του Υποβρυχίου στο Βόλο. Τα αέρια του, αυτά που παίρνουμε για το σύστημα αερόβιας πρόσης, παράγονται εδώ στην Ελλάδα, στον Ασπρόπυργο. Η μπαταρία του είναι ελληνική. Ελληνική. Είναι τιμή μας που είστε εδώ και είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, σας διαβεβαιώ ότι είναι ικανό να καταφέρει οτιδήποτε απαιτηθεί. Καραμαγκά. Και είναι κατασκευασμένο στο Καραμαγκά. Ήθελα αυτή την σημαντική μέρα για τον ελληνισμό να βρεθώ μαζί σας, να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες μου για ό,τι έχετε κάνει. Ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας αγνοούσαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών υποβρυχίων και έπρεπε να έρθει αυτή η πρόσφατη κρίση με την Τουρκία για να μάθουμε περισσότερα όχι μόνο για τις πραγματικές δυνατότητες αυτών των υπερσύγχρονων υποβρυχίων αλλά και για τον δικό σας ηρωισμό, την αυτοθυσία σας, το γεγονός ότι είστε μέρες, εβδομάδες κάτω από τη θάλασσα, απομονωμένοι, μόνοι, σιωπηλοί, όπως πρέπει να είστε, αθόρυβοι, αόρατοι, αλλά και πάρα πολύ ισχυροί ταυτόχρονα. Οπότε θεώρησα πρέπον σήμερα να βρεθώ μαζί σας, να συνομιλήσω και με το πλήρωμα, να μάθω περισσότερα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Υποβρυχίου, να καταλάβουμε όλοι μας λίγο τι σημαίνει να είναι κανείς τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες κάτω από την θάλασσα, υπηρετώντας την πατρίδα και προασπιζόμενοι πάντα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οπότε, εκ μέρους όλων μου, πιστεύω και του Υπουργού και του Αρχηγού, ειδικά στα πληρώματα των υποβρυχίων μας, τα υπερσύγχρονα 2014, τα λίγο παλαιότερα, αλλά επαρκέστατα επιχειρησιακά 2009, τις μεγάλες μας ευχαριστίες και τα θερμά μας συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Στην κατασκευή του και το παραλάβαμε. Το δωμάτιό μου. Πόσα παιδιά έχει. Δύο. Μάλιστα. Να σας ζήσω. Να είστε καλά. Από πού είναι η καταγωγή. Καταγωγή είναι από Σάμο. Από Σάμο. Αριστερά και το αριστερό είναι πάνω κάτω. Λίγο πιο ψηλά στη Λαβή. Εδώ λέτε. Όπου απίθανη εικόνα, ε. Είχε πάντα κρύο και βροχή. Φορούσαμε ένα δερμάτινο, τουλάχιστον να μας προστατεύει. Είναι το κλασικό δερμάτινο των υποβρυχίων. Θα είναι τιμή μας αν το έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να το βάλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πείσω, φωτιό το γεγάλι. Και μαζί και το τζόκι του Υποβρυχίου. Και να σας ενεχειρίσω και τον κύριό μας. Να μας θυμάστε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ στον κύριο κυβερνήτη ότι δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα ως ελληνική κοινή γνώμη για τις επιχειρησιακές δυνατότητες
των υποβρυχίων μας και η πρόσφατη κρίση και η ένταση με την Τουρκία μας έδωσε την δυνατότητα όχι να μάθουμε περισσότερα για αυτά τα οποία κάνετε, αλλά κυρίως να αισθανθούμε πάρα πολύ υπερήφανοι και για τα σκάφη μας αυτά καθ' αυτά, τα οποία είναι υπερσύγχρονα και μας δίνουν ένα σημαντικότατο τακτικό αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα, να αισθανθούμε κυρίως υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άντρες, τα πληρώματα των υποβρυχίων μας που αναγκάζεστε μέρες, εβδομάδες να βρίσκεστε στο φυσικό σας χώρο που δεν είναι άλλος κάτω από τη θάλασσα, να είστε αθόρυβοι, αόρατοι για να διασφαλίζετε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ήθελα και πιστεύω ότι διερμηνεύω τα αισθήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού αυτήν την σημαντική μέρα που γιορτάζουμε το έπος της Αλβανίας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να σας πω πόσο υπερήφανοι είμαστε για τη δουλειά που κάνετε. Να συγχαρώ ακόμα μια φορά τον Υπουργό, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι οι Ενόπλες Δυνάμεις αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι διαφυλάσσουν στο ακέραιο την εθνική κυριαρχία, μας δίνουν τη δυνατότητα μέσα από την ισχυρή αποτρεπτική τους δυνατότητα να διαβούμε τον δύσκολο δρόμο της διπλωματίας. Θέλω και πάλι να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα σήμερα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες των υποβρυχίων μας. Και πρέπει να ξέρετε επίσης ότι ως κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει να ενισχύσουμε έμπρακτα τις ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό ως προς τα υποβρύχια συγκεκριμένα σημαίνει και ενίσχυση ως προς τις υποδομές των αντιμέτρων, αλλά φυσικά και την απόκτηση των στενότερων δυνατών, των τορπιλών βαρέως τύπου που χρειάζεστε για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του καταπληκτικού όπλου που έχουμε πια στην διάθεσή μας. Χρόνια πολλά και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για το καφέ. Ναι.